Είχαμε αφήσει την προηγούμενη εβδομάδα μια εκκρεμότητα όσον αφορά τις πορείες και τις διαδηλώσεις του Σαββάτου 12 Σεπτέμβρη. Τι θα γίνει το Σάββατο 12 Σεπτέμβρη? Θα ξεκινήσει το Θεσσαλονίκη Χελέξπο Φόρουμ, δηλαδή το πολιτικο-οικονομικό φόρουμ που γίνεται στη θέση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ακυρώθηκε λόγω κορονοϊού. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το Θεσσαλονίκη Expo Forum θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη. Οπότε τα συνδικάτα και τα σωματεία αποφάσισαν ότι πρέπει να κάνουν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, καθώς θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και πρέπει να αντιδράσουν για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Το ΠΑΜΕ θα είναι στην πλατεία της ΧΑΝΘ, στην Καμάρα θα είναι η ανεξάρτητη ταξική συγκέντρωση με τα πρωτοβάθμια σωματεία και την εξοικονομευτική αριστερά, ενώ θα έχουμε και μια τρίτη διαδήλωση στον Λευκό Πύργο με αίτημα όχι σε άλλο lockdown και όχι στις μάσκες στα σχολεία. Ερωτηματικό ήταν τι θα κάνει η ΓΕΣΕ, τι θα κάνει το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, καθώς δεν είχαν αποφασίσει ακόμα λόγω των μέτρων του κορονοϊού. Και φαίνεται ότι για πρώτη φορά στα χρονικά δεν θα έχουμε διαδήλωση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, του εκπροσώπου των εργαζομένων στον συνδικαλισμό και της ΓΕΣΕ, το ανώτατο δηλαδή τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων, δεν θα κάνει διαμαρτυρία στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Στην Νίνα Τσιρίκα και στο μαγκαζίνο Τώρα Θεσσαλονίκη μίλησε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χάρης Κυπριανίδης. Ας τον ακούσουμε. Η κεντρική διαμαρτυρία και συγκέντρωση που γινόταν κάθε Σάββατο στην έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως φέτος έχει ακυρωθεί. Δεν θα γίνει λόγω των μέτρων που υπάρχουν για την κατάσταση με την πανδημία στην πόλη μας. Όσο ξεφεύγουν τα κρούσματα και όσο η κατάσταση παραμένει σε αυτό το επίπεδο επιδημιολογικά, δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε με ασφάλεια, έχοντας κατοχυρωμένα όλα τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να πατούν, μία συγκέντρωση και μία διαμαρτυρία τέτοιου μεγέθους. Η Ανδρασία σας κατηγόρησε για συνδικαλιστικό lockdown. Αν θεωρείτε lockdown ότι δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε για να διαμαρτυρηθούμε, είχε και ένα δίκιο, αλλά η λειτουργία ενός συνδικαλιστικού φορέα δεν είναι αποκλειστικά η συγκέντρωση και η διαμαρτυρία και η πορεία. Είναι η δουλειά που κάνει με επιχειρήματα, είναι η παρουσίαση των προβλημάτων και η επίλυση αυτών. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε επιλύσει πολλά προβλήματα και έχουμε επισημάνει πολύ περισσότερα. Σκοπεύετε να κάνετε κάποια άλλη διαμαρτυρία στο προσεχές μέλλον, ίσως όταν θα είναι καλύτερα τα επιδημιολογικά στοιχεία? Οι διαμαρτυρίες θα εξεταστούν ανάλογα την περίοδο και πότε αυτά τα νούμερα, τα επιδημιολογικά, θα μπορούν να μας επιτρέψουν να πραγματοποιήσουμε κάτι τέτοιο. Μέχρι τότε όμως δεν πρέπει να μένουμε σταυρωμένα χέρια. Η παρουσίαση των προβλημάτων, όπως είπα, και η προσπάθεια επίλυσης αυτών συνεχίζεται και επιλύεται συνέχεια. Είναι πρόσφατα και τα παραδείγματα τα άμεσα με την επίλυση προβλημάτων με τους σχολικούς προπονόμους, με την βοήθεια στο σπίτι, με τις σχολικές καθαρίθειες. Όλα αυτά τα έχουμε καταφέρει όχι επειδή ήμασταν σε lockdown, αλλά επειδή ήμασταν ενεργοί, με επιχειρήματα και καταφέραμε να έχουμε αποτελέσματα. Όπως ακούσατε από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ΓΕΣΕ και Εργατικό Κέντρο δεν θα κάνουν διαμαρτυρία φέτος το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην έναρξη του Θεσσαλονίκη Χελέξπο Φόρουμ λόγω της κατάστασης με την πανδημία του κορονοϊού.